Στο Action 24 εμφανίστηκε ο ηθοποιός Κωνσταντίνος Καζάκος. Υπό πολλά πράγματα μπορείτε να παρακολουθήσετε τα όσα υπόθηκαν για τον ηθοποιό, για τη ζωή του, για την καριέρα του. Στο Action 24 εγώ θα πάω να δω ένα τμήμα της εκπομπής το οποίο με ενδιαφέρει, το τι δήλωσε για τους δημοσιογράφους που έχουμε σε αυτή τη χώρα. Πάμε να τον απολαύσουμε. Αν σου έλεγα πώς να περιγράψεις τον Κωνσταντίνο Καζάκο με μία-δύο λέξεις, με λίγες λέξεις, τι θα έλεγες? Εγώ έχω θέλω να πω κάτι. Να πεις ό,τι θέλεις. Να κάνω δήλωση τώρα. Ναι. Λοιπόν, και τώρα πρέπει να σκεφτώ πώς θα την κάνω, γιατί δεν το έχω σκεφτεί. Έχω εξαιρετικά μεγάλα παράπονα από τους δημοσιογράφους. Ελπίζω όχι από μένα. Όχι μόνο εσύ, οι περισσότεροι Έλληνες, οι οποίοι όχι μόνο παράπονα και τους βρίζουν και πολλά άλλα αρνητικά. Θα μου πεις γι' αυτό πολλά κανάλια στο YouTube έχουν απενεργοποιημένα τα σχόλια για να μην μπορεί να εκφράζει ο θεατής την άποψή του. Δηλαδή, είμαι σίγουρος ότι ανάμεσα στους δημοσιογράφους που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή υπάρχουν δημοσιογράφοι που κάνουν καλά τη δουλειά τους και που τους πονάει αυτό που κάνουν και που το θεωρούν λειτουργήμα αυτό που κάνουν και που δεν τα τσεπώνουν. Οι περισσότεροι τα τσεπώνουν και λένε αυτά που τους λένε να πούνε. Και ο κόσμος έχει χάσει, δηλαδή, κάθε εκτίμηση που είχε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει παραμικρή εκτίμηση προς τους δημοσιογράφους. Και πρέπει να αλλάξει αυτό. Πρέπει να αλλάξει και πρέπει να το αλλάξουν οι ίδιοι δημοσιογράφοι. Πρέπει να βάλετε τον οίκο σας σε τάξη. Αυστηρά, δεν ξέρω πώς. Μα και οι δημοσιογράφοι εντολές εκτέλουν. Είτε από τους εργοδότες που έχουν, είτε από τις χρηματοδοτήσεις που έχουν. Όταν πληρώνεις ένα κανάλι, όπως είναι η κυβέρνηση, έχεις και απαιτήσεις. Έτσι, δεν δίνεις απλά έτσι τα λεφτά. Αλλά όπως οι γιατροί δίνουν τον όρκο του Ιπποκράτη. Καλά, και οι γιατροί. Και οι γιατροί, ναι, άλλο. Ναι, αλλά ναι. Οι δημοσιογράφοι είναι οι γιατροί της κοινωνίας. Ναι. Δεν μπορεί να γίνονται νεκροθάφτες. Όχι, πρέπει όχι. Να είναι γιατροί. Πρέπει να υπερασπιστώσουν τους συναδέλφους και να συμφωνήσουμε και συμφωνεί σε αυτό ότι δεν είναι όλοι έτσι. Δεν είναι όλοι έτσι και το ξέρω και απευθύνομαι σε αυτούς που δεν είναι έτσι. Και ξέρεις, ζουν... Έχω φίλους δημοσιογράφους που τους βλέπω τρώγονται με την κατάσταση που επικρατεί. Όχι μόνο αυτό, ζουν και πολύ περιορισμένοι. Περιορισμένα αρκετοί. Δηλαδή αυτοί που ζουν περιορισμένα. Εγώ θα πω ότι να είναι μία-δύο οι εξαιρέσεις στους δημοσιογράφους που εμφανίζονται στα μεγάλα κανάλια. Πανελλαδικά. Πολλοί μετρημένοι στα δάχτυλα. Όλοι οι υπόλοιποι ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Δεν τα παίρνουν από κανέναν, έτσι δεν είναι? Ναι. Να είμαστε, ναι. Να είμαστε σαφείς. Και υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι πολεμάνε και με το ίντερνετ να ακουστεί η φωνή τους και... Αλλά όταν όλο το σύστημα είναι έτσι και βγαίνει προς τα έξω από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μόνο τι θέλει η κυβέρνηση να ακουστεί, είναι καθήκον σας, γαμώ το κερατό μου. Για αυτή τη χώρα είναι καθήκον σας. Πρέπει να αναλάβετε τις ευθύνες σας. Στον κόσμο δηλαδή. Καθήκον τους είναι το γέμισμα της τσέπης, έτσι, και να είναι χορτασμένοι. Ειδικά, μην ξεχνάτε ότι πολλοί χρωστάνε κιόλας. Και όχι χιλιάδες, εκατομμύρια ευρώ, οπότε δεν μπορούν να κάνουν και διαφορετικά. Αυτά και με τον ηθοποιό. Δεν έχουμε κάτι άλλο για σήμερα. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό ξημέρωμα να έχετε. Αύριο έχουμε παρέλαση. Χρόνια πολλά, Ελλάδα. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες.